τέλος, παιδιά, και ένα θέμα που μπορώ να παρακολουθήσω άνετα και να συζητήσω μαζί σας και το να συμφωνήσω. Το θέμα είναι ότι θα υπάρξουν ίσως πολλές αντιστάσεις ως προς το θέμα το σημερινό. Ως προς τη θρεπτική αξία του Αντικριστού. Μπράβο. Το Αντικριστό γίνεται μόνο το αρνί, καταρχάς. Αρνί ή κατσίκι. Α. Έτσι, και από τα δύο. Αγαπημένα κατοικίδια. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι θα δούμε μια συνταγή για κρέας, μια παραδοσιακή κριτική συνταγή. Τη διακρίνουμε και στα μάτια σου τη χαρά. Είμαι χαρούμενη, γιατί όντως μα και εμένα μου αρέσει, δηλαδή θα ήταν παράλογο τελείως και τελείως ψεύτικο το ότι δεν μου αρέσει κάτι τέτοιο. Αλλά ίσως οι ενστάσεις είναι ως προς την τακτική κατανάλωσή του εδώ έτσι στα μέρη είναι, μας. Δεν είναι αυτά να φτιάχνεις κάθε μέρα αυτό για την Κριστό και καλά, να τρως. Εμείς δεν τα φτιάχνουμε κάθε μέρα. Υπάρχουν όμως σαλαμέρι στην Κρήτη που τα φτιάχνουν πολύ θετικά. Όχι, δεν είναι σαλιγή, είναι εδώ. Που είναι κάθε τρεις και οχτώ. Που όποτε μαζεύονται. Γιατί την έχουν πρόχειρη τη φωτιά, σου λένε να την αξιοποιήσουμε, να ρίξουμε ένα κοψίδι. Αντί να το ρίξουν, το απλώνουν γύρω από τη φωτιά. Πάνε στο βουνό, κάνουν την κουρά, τους λέμε ένα παράδειγμα, έχουν δύο-τρία μαχαίρια, σφάζουν τα ζώα. Εκεί που κουρεύεις σφάζεις και ένα σιγά και έτσι πάει. Τα κόβεις τέσσερα κομμάτια, το ψήνεις, το τρως. Καλά, δεν γίνεται και κάθε μέρα. Τέσσερα, σαν την καζόση. Δεν γίνεται και κάθε μέρα η κουρά, ρωτήστε εμένα που ξέρω. Ναι, είπαμε ένα παράδειγμα. Αλλά γίνεται η κούρα, θα γίνουν τα σταφύλια, θα βγει η τσεκουδιά, θα βγάλουν το κρασί, θα βγάλουν τις ελιές, το λάδι. Θα γιορτάζει κάποιος. Γενικά ο τόπος μας, κακά τα ψέματα, είναι ένας τόπος όπου υπερκαταναλώνουμε αρνιά και κατσίκια. Και δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό κανένας. Σαν τελευταία. Και μάλιστα περισσότεροι επειδή έχουν δικά τους, μου λένε συνέχεια. Αν συνεχίσουν έτσι, μπορεί και να είναι. Και μου λένε συνέχεια, μα το δικό μας το αρνί είναι κακό. Δηλαδή, που τρώει από τα χέρια μας, αυτά που τρώμε και εμείς, τα δικά μας τα χόρτα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για το αρνί το οφτό ή το αντικριστό, όπου είναι ένας τρόπος ψησίματος του συγκεκριμένου ζώου. Χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα. Απολύτως τίποτα. Είναι στην εξοχή καταρχήν. Όπου το μόνο που θα χρησιμοποιήσουμε για να το φτιάξουμε, από υλικά δηλαδή, είναι το χοντρό, το θαλασσινό αλάτι και πιπέρι. Αυτό. Έχεις δοκιμάσει αντικριστό στο Πρίμα Πλώρα? Γιατί έχεις το Πρίμα Πλώρα αντικριστό? Βεβαίως, και θα, την άλλη εβδομάδα ελπίζω να τα καταφέρω και να σας το φέρω εδώ. Live, έχει αντικριστό? Όχι, μπορούμε να πάμε εκεί να το φάμε. Φυσικά και έχει. Πού αντικριστό? Και αν δεν έχει, θα φτιάξει για εμάς. Περίμενα. Έχει. Πρίμα Πλώρα στο Ρέθυμνο, αγαπημένο εστιατόριο και χορηγό αυτή εδώ τη ενότητα. Καταρχά, ο Μιχάλη, ο Μαλανδράκη που είναι το χωριό μου, πανέγινε, δεν ξέρει να φτιάχνει το. Μπορεί άλλο ξέρει να φτιάχνει, άλλο προσφέρει στο μαγαζί αντικριστό. Προσφέρει, δεν ξέρω, δεν νομίζω να το προσφέρει συνεχώ, αλλά κατά διαστήματα. Μπορούμε να το παραγγείλουμε, να καθίσουμε αντικριστά για να φάμε αντικριστά. Και μετά να πούμε και αντικριστέ ματινάδε που σα φάνηκε. Και μετά στο τσακίρι και βρίσκει και ένα ριζίτικο. Ακριβώ. Είσαι εσύ το παιδί του κεφιού και του γλεντιού. Λοιπόν, να πούμε ότι. Παραδοσιακού παρακολουθού. Φίμοτρο, έφερε, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν τα έφερα μαζί μου τι μονοτικέ ταινίε και δεν κανονίστε. Χι, θα σας βάλω. Ακούμε, δεν μιλάμε. Λοιπόν, να πούμε ότι το αντικριστό ή το οφτό είναι ένας τρόπος ψησίματος καθόλου πρόσφατος, θέλω να σας πω. Είναι ένας πανάρχαιος τρόπος ψησίματος. Μάλιστα, ο Όμηρος τον αναφέρει στην Ιλιάδα του σαν τρόπο ψησίματος των ζώων τότε. Έτσι, επίσης, να διευκρινίσω κάτι, ότι δεν μιλάμε για μια κριτική παραδοσιακή συνταγή, ένα τρόπο ψησίματος κριτικό. Σας ξαναλέω ότι ο Όμηρος το έγραφε στην Ιλιάδα. Είναι ένας πανάρχιος τρόπος. Τώρα, το αν οι Κρήτες το υιοθέτησαν στη δική τους τακτική διατροφή, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν είναι όμως κριτικός παραδοσιακός τρόπος ψησίματος. Ίσως να πήρε ένα πιο τοπικό τόνο. Μπορεί να κάτι μπράβο. Να προσθέσει και κάτι. Άρα αυτό που έχω γράψει εγώ στον τίτλο, το κριτικό παραδοσιακό πιάτο της εβδομάδας, δεν ισχύει. Δεν ισχύει το κριτικό. Ότι είναι ένα, αποκλειστικά στην Κρήτη. Οπότε βγάλετε το κριτικό παραδοσιακό. Ο Όμηρος λέει πώς ακριβώς το έκαναν. Ο Όμηρος περιγράφει στην Ιλιάδα, σε ένα συγκεκριμένο, σε ένα σημείο του, τον τρόπο αυτού ψησίματος. Φαντάζομαι θα έχουν γίνει κάποιες, εντάξει. Ωραία. Κάποιες. Οι παραλλαγές βέβαια μέσα στην πάροδο των ετών και των αιώνων είναι πολλές. Όμως κάθε τόπος το έφτιαχνε με το δικό του τρόπο. Ας πούμε κάτι παρόμοιο θα δούμε και στην Ήπειρο. Όχι μόνο στην Κρήτη. Απλά εμείς το έχουμε υιοθετήσει σαν παραδοσιακή συνταγή. Γιατί γελάτε? Ρεμίξ.
Για το remix δεν έχει να κάνει με το αντικριστό. Μάλιστα. Έχει να κάνει με αυτό που έκανε ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Δεν δίνει σημασία. Όχι, δεν θα σα δώσω σημασία σήμερα. Αυτή τη φορά όχι. Τα γνωστά χαζά του κόκκινου δεν θα τα καταφέρω. Εγώ θα κάνω εκπομπή σαν να μην υπάρχετε σήμερα. Απλά θα σα κοιτάζω. Κάμερα σα παρακαλώ. Κάπου πρέπει να κοιτάζω για να μιλάω. Ακριβώ. Κλείστε μα τα μικρόφωνα, η κάμερα στην νίκη. Έχει παραμείνει όμως στην περιοχή μας, στην Κρήτη γενικότερα. Τον τρόπο αυτό ψησίματος τον επέλεγαν και τον επιλέγουν κυρίως άνθρωποι βοσκοί που βρίσκονται στα βουνά, είτε στα παλιά χρόνια φυγόδικοι, όπου δεν είχαν ούτε κατσαρόλες, τσικάλια, δεν ξέρω εγώ, για να φτιάξουν εκεί πέρα να μαγειρέψουν, όταν έπρεπε να ζήσουν πολύ καιρό πάνω στο βουνό. Δεν δίνω σημασία, προχωρά, έτσι. Όταν λοιπόν δεν είχαν άλλα μέσα για να το φάνε οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορούσαν να κατέβουν οι φυγόδικοι, έπρεπε να ζήσουν εκεί πέρα στα βουνά, αυτό που είχαν ήταν τα μαχαίρια, μπότε και τα ζώα. Και ο ζώος έμεινε πάντα και σήμερα σε κάποιους. Και πολύ καλή διάθεση. Ακριβώς. Παίρνουν λοιπόν το ζώο, το σφάζανε, το κόβανε σε τέσσερα μέρη, στα τέσσερα λοιπόν. Το περνούσαν μέσα από ξύλινες σούβλες και όχι μεταλλικές φυσικά, όπως συμβαίνει σε πολλά μέρη στην Ελλάδα σήμερα. Το ξύλο ήταν ασφενδάμου είτε αγριελιάς, το οποίο ήταν πάρα πολύ ανθεκτικό. Βεβαίως και το έχω ξέρει. Και δίνει και άλλη γεύση το ξύλο στο φαγητό. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Φτιάχνανε, σκάβανε ένα λάκκο, ας το πούμε, βάζανε τα ξύλα, ανάβαν φωτιά και γύρω από τη φωτιά τοποθετούσανε τα τεταρτημόρια του ζώου. Και εξαφανίζανε το ίχνη του πτώματος. Δεν τον τρώγω, γιατί δεν το τρώγανε. Η διάρκεια ψησίματος... Οι χορτοφάγοι σήμερα θα φρικάρουν λίγο, εντάξει. Ναι, παιδιά, εντάξει, δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις κατηγορίες. Θα τις ικανοποιούμε. Δεν έχουμε μιλήσει για χόρτα, δεν έχουμε μιλήσει για όσπρια. Έτσι, την προηγούμενη φορά ικανοποιήσαμε τους χορτοφάγους. Να μην ικανοποιηθώ κι εγώ σε μια εκπομπή. Ακριβώς. Η διάρκεια τώρα ψησίματος του συγκεκριμένου φαγητού ποικίλει ανάλογα και την ηλικία του ζώου, αλλά και τον τρόπο που το έχει τοποθετήσει γύρω από τη φωτιά. Και την ένταση της φωτιάς. Ακριβώς. Το μυστικό, οι ειδικοί τέλος πάντων που γνωρίζουν πώς να φτιάξουν ένα αντικριστό αρνί κατσίκι, λένε ότι βρίσκεται στο λίπος του ζώου. Και όπως αυτό ψήνεται αντικριστά στη φωτιά και στάζει, δίνει και την υπέροχη του γεύση. Το λίπος λέει. Και επίσης έχει να κάνει και με την απόσταση που θα τοποθετήσει το κρέας σε σχέση με την ένταση της φωτιάς. Δεν θέλει ούτε πάρα πολύ κοντά, αλλά ούτε και πολύ μακριά. Και φυσικά θα το φάτε μόλις βγει από τη φωτιά, γιατί μετά από ένα μισάωρο έχει γίνει λάστιχο. Δεν μπορεί να φάτε τίποτα, έτσι. Κάτοικοι της περιοχής, ας πούμε, των Ανογείων, νομίζω ότι είναι οι πλέον γνώστες της παρασκευής του συγκεκριμένου εδέσματος. Και αν κάποιος μας βλέπει από τα Νόγια, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Σαφέστατα, φαντάζομαι θα έχει και πολύ πιο καλές πληροφορίες σε ό,τι αφορά τον τρόπο αυτό. 28210-36744, αν μας παρακολουθεί κάποιος από τα Νόγια ή κάποιος που είναι στα Χανιά, αλλά δεν λοιπόν κατάγεται ή έχει ζήσει στα Νόγια, να μας πάρει να μας πει για το αντικρίστο. Ακριβώς. Και κάποια μυστικά. Βλέπουμε ότι δεν θέλει καθόλου υλικά. Για τώρα μιλάμε βέβαια. Ναι, γι' αυτό. Για φέτος. Δεν θέλει καθόλου πολυαλικά. Θέλει το αρνί ή το κατσίκι. Χοντρό θαλασσινό αλάτι για να πιάσει στο ζώο, γιατί το ψηλό δεν αλατίζει. Εγώ πάλι γιατί νομίζω ότι το ψηλό πιάνει στα φαγητά και το χοντρό δεν πιάνει. Καμία σχέση. Ούτε στη γεύση έχει σχέση, αλλά ούτε και στο αλάτι του, στο πόσο αλλιώ. Απλά επειδή ίσως όσες φορές χρησιμοποιήσεις χοντρό αλάτι, δεν έχεις μάθει πόσο πρέπει να βάζεις και πάντα το φοβάσαι λόγω για μεγέθους και βάζεις λίγο και δεν πιάνει. Μπορεί, θα μας ενήθεια. Ας πούμε, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω εγώ ψηλό αλάτι με τίποτα του εμπορίου. Όχι. Μονίμως χοντρό αλάτι. Μα μου παιδιά χοντρό αλάτι και εγώ δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Το οποίο το βρίσκει η Μανουλίτσα, μου πιάσουμε. Και είναι πολύ πιο υγιεινό βέβαια από το ψηλό και το επεξεργασμένο κλπ. Καμία σχέση. Επίσης θέλει πιπεράκι μπόλικο. Αυτά είναι τα υλικά που θα χρειαστούμε. Φυσικά πολύ καλή φωτιά, γνώστες για να φτιάξουμε το σκηνικό αυτό που ψήνουμε τα τεταρτημόρια του ζώου. Και όρεξη. Και ντόπια ζώα, έτσι. Αυτό πήγα να πω, ότι μεγάλη σημασία παίζει το κρέας. Έτσι. Ναι, κοίτα τώρα, αν πας να πάρεις από το εμπόριο ένα αρνί, δεν ξέρω και εγώ τι, ίσως να μην έχει την
Δηλαδή και να έχει στηρίσει κατά γράμμα όλη τη διαδικασία ψησίματος, σίγουρα δεν θα έχει την ίδια γεύση. Γιατί αλλιώς είναι τώρα το ζώο που το μεταλλώνεις. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά έχει να κάνει και με την όλη διαδικασία που προηγείται μέχρι να καθίσουμε να φάμε το συγκεκριμένο πιάτο. Συνθήκες που το έχει σφάξει το ζώο, συνθήκες που έχει μεγαλώσει το ζώο. Δηλαδή θεωρώ, ας πούμε, είχα διαβάσει ότι καταρχήν για να πλύνουν το ζώο δεν το πλένουν κάτω από νερό, αλλά βάζουν κρασί. Το ξεπλένουν με κρασί, φτιάχνουν τις σούβλες στις ξύλινες, το περνάνε, βρίσκονται στο βουνό. Δηλαδή το όλο σκηνικό είναι νομίζω το κατάλληλο για εκείνη να απολαύσεις. Εκείνη και η παραδοσιακότητα. Ακριβώς. Θεωρώ και εγώ ότι εκεί βρίσκεται τελικά το μυστικό της γεύσης και όχι τόσο στο κρέας και στο αν είναι καλό το αρνί ή λιγότερο καλό. Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να δούμε την θρεπτική του, τη διατροφική του αξία. Να πούμε ότι τα 100 γραμμάρια οφτού κρέατος έχουν 220 θερμίδες. 100 γραμμάρια τώρα είναι... Δεν είναι πολύ. Είναι πάρα πολλές θερμίδες, όχι το... 100 γραμμάρια είναι περίπου η ποσότητα από ένα σχετικά μεγαλούτσικο σουβλάκι. Τίποτα, δηλαδή είσαι το κρέας δηλαδή που έχει... Με τη μυρωδιά 220 θερμιδούλες στην τσέπη. Με τη μυρωδιά δεν... Χωρίς τα υπόλοιπα... Λέω για το κρέας. Μόνο με κρέας θα σου βάλουν κάτι παραπάνω. Όχι, λέω για το κρέας που έχει το σουβλάκι. Ένα κλασικό σουβλάκι, όχι το πολύ μικρό, το πολύ μεγάλο. Όχι, για καλαμάκι λέμε. Για καλαμάκι μιλάω. Πήγε στο γύρο, έτσι υπερπαραγωγή. Πήγε πολύ μάλλον. Καλά. Όχι, δεν είναι το καλαμάκι. Και μάλιστα στον Ηρακλειώτικο. Α, εντάξει, είσαι πολύ large. Το μέγκα. Λοιπόν, αυτές είναι οι θερμίδες στα 100 γραμμάρια. Όπως βλέπουμε, είναι πολύ πλούσιο σε θερμιδική αξία. Είναι φορτωμένο με αρκετούτσικες θερμίδες. Και κάνεις και κατακράτηση γιατί έχει και 3 τόνους αλάτι. Ακριβώς. Συγγνώμη, παρένθεση, άλλη μία. Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε και για το σουβλάκι, να το πανεχοποιήσουμε. Δεν είναι τόσο. Επειδή μου την είπατε τώρα, γι' αυτό το λέω. Ναι, πείτε. Ωραία, θα το συζητήσουμε την Παρασκευή αυτό. Σχετικά με το σουβλάκι και πώς μπορούμε να το κάνουμε. Για την Παρασκευή θα το ξεχάσουμε. Ναι, να το φάμε χωρίς να είναι. Χωρίς να μας επιβαρύνει πάρα πολύ στην διατροφή μας. Λοιπόν, μας δίνει επίσης 15 γραμμάρια σε λίπος. Είναι αρκετή περιεκτικότητα του λίπους. Για τα 100 γραμμάρια να μας δίνει περίπου 15 γραμμάρια λίπους είναι αρκετό. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πω ότι το λίπος στο αρνί ή στο κατσίκι είναι κυρίως ορατό λίπος. Δηλαδή ένα ποσοστό στο 60-65% του λίπους του ζώου, του κομματιού, βρίσκεται εξωτερικά. Άρα μπορούμε να το αφαιρέσουμε δηλαδή. Άρα υποτίθεται... Αφαιρείς την αστυνομία. Ναι, γι' αυτό είπα υποτίθεται. Ναι, αλλά... Ότι μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Είναι εκεί. Αυτό λέμε. Ναι. Τι λέμε τους ερωτήσεις, μας προσέχει. Αυτό είπε και εγώ. Σας προσέχω. Αλλά θες να πεις και εσύ κάτι και λες τα δικά μου. Ακριβώς. Λοιπόν, μπορούμε να το απολαύσουμε για να μην φανώ πάρα πολύ κακιά σήμερα, γιατί είδα κάποιους σχολιασμούς εκεί στο φουμπού. Στο φουμπού. Ότι... Ό,τι και να πω. Ό,τι και να πω. Θα το τσακίσουμε εμείς, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, και εμένα μου αρέσει όπως σας έχω ξαναπεί. Αλλά τουλάχιστον να το κάνουμε όσο μπορούμε πιο αθώο διατροφικά. Για να μπορούμε να το απολαύσουμε. Νομίζω ότι θα ρίξει να το κάνουμε όσο πιο αθώο δεν γίνεται. Να μην μα ακούσει κανείς. Ποιο τα πάτε, θα ρίξει σιγά σιγά το φούρνο. Για αυτό σου είπα τα σχόλια, μήπως. Δεν ήρθαν από μένα. Καταρχάς, εγώ να ξεκαθαρίσω δεν τρώω αντικριστό. Α, δηλαδή, γιατί δεν τρώσε την κρυστά. Δεν μ' αρέσει. Δεν σου αρέσει. Το αρνί και το κατσίκι. Απίστευτο έτσι. Καλά, τελικά τι τρώω. Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Ναι, χοιρινό. Το έχω με το χοιρινό, με το μοσχάρι, με το κοτόπουλο, όχι με το αρνί και το κατσίκι. Δεν το έχεις με το αρνί και το κατσίκι. Καλά, άμα δοκιμάσει το αντικριστό, θα σου αρέσει. Έχω δοκιμάσει, παιδί μου, γι' αυτό. Ναι. Έχω δοκιμάσει. Εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά είμαι μαζί σας γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμοι τρελαίνονται και η μυρωδιά και μόνο μου σπάει τη μύτη, άσχετα από τη γεύση. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, επίσης είναι εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας. Mm-hmm. Περιέχει αμινοξέα τα οποία ο οργανισμός μας δεν μπορεί να συνθέσει λόγω του ότι είναι φυσικά ένα κρέας. Οπότε το καθιστά μια τροφή πάρα πολύ καλή σε ό,τι αφορά το θέμα των πρωτεϊνών. Περιέχει επίσης βιταμίνες του συμπλέγματος B, όπως είναι η Β12 και η Νιασίνη. Απαραίτητη ειδικά η B12 για την σωστή λειτουργία του νευρικού μας συστήματος.
Και οι σημαντικές φυσικά είναι οι ποσότητες σε σελήνιο και ψευδάργυρο. Το σελήνιο είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Το σελήνιο είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο για την καλή λειτουργία του θυροειδή μας. Ο ψευδάργυρος απαραίτητος σε όλες τις μορφές ζωής, κυτάρων κτλ. Απαραίτητος στην ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Θεωρούνται λοιπόν στοιχεία τα οποία ο οργανισμός μας πραγματικά τα έχει ανάγκη. Αυτά είναι και τα καλά στοιχεία και φυσικά βεβαίως και ο σίδηρος που περιέχει λόγω του ότι είναι ένα κρεατικό κόκκινο κρέας. Αυτά είναι τα καλά στοιχεία που έχει το αρνί ή το κατσίκι ή όλα τα κόκκινα κρέατα. Βέβαια υπάρχουν και κάποια όχι και τόσο σωστά καλά διατροφικά στοιχεία, τα οποία όμως παρόλα αυτά υπάρχουν μαζί με τα καλά, συνυπάρχουν δηλαδή. Να σας πω λοιπόν ότι όσο μικρότερο είναι το ζώο σε ηλικία, όπως είναι ας πούμε το αρνί γάλακτος, τόσο περισσότερο λίπος έχει. Αλήθεια. Ναι. Το οποίο λίπος βρίσκεται ενδομικά και όχι εξωτερικά. Σπλαχνικό λίπος. Ευσπλαχνικό. Επειδή καταφέρουμε να λοιπόν, δεν μπορείς να το πεις ακριβώς πλαχνικό αυτό. Εντάξει. Ήθελα να πω κι εγώ κάτι ρε παιδί μου από την ορολογία του κλάδου σου. Τι να κλείνουμε παρακαλώ, σας παρακαλώ, δεν μπορούμε να κλείσουμε. Όσο μικρότερο λοιπόν είναι το ζώο, τόσο πιο τρυφερό είναι λόγω της ύπαρξης περισσότερου λίπους. Άρα δίνουμε μεγάλη προσοχή σε αυτό και όσο μεγαλύτερο είναι το ζώο, τόσο λιγότερο είναι το λίπος το οποίο περιέχεται ενδομικά, δηλαδή μέσα στις ίνες του κρέατος. Και, είναι ορατό, άρα μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Επίσης έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, είναι τα κακά λιπαρά αυτά, τα οποία δεν κάνουν καλό στην υγεία μας. Γι' αυτό και έχει γεύση βέβαια. Γι' αυτό και έχει τέτοια γεύση. Ακριβώς. Ενώ έχει αυξημένο ουρικό οξύ, ειδικά το μικρό ζώο, είπαμε το αρνί γάλακτος. Άρα, συμπέρασμα. Μην τρώτε πολύ. Μην τρώτε μικρά ζώα. Άτομα με ιστορικό υπερλιπιδημιών, αυξημένη χοληστερίνη, αυξημένη κακή χοληστερίνη, μειωμένη την καλή τους χοληστερίνη, αυξημένα τα τριγλικερίδια. Καλό είναι να αποφεύγουν. Θα μπορούσα να πει άτομα σαν τον Νίκο το Μοντάκι. Το νεράκι έχει κάνει καλό. Το νεράκι, τι να σου κάνει το νεράκι, δεν το νεράκι το πράγμα. Μετά που έχει κλαπακιά στο νεράκι. Όπω αυτό το ακούω πολλέ φορέ. Στο να λιώσει το λίπο, όχι, δεν το λιώνει το λίπο. Αν ήταν καυστικό οξύ, θα το λιώνε όμω. Φύγουν τα πολλά πολλά. Βάλει και λίγο άβα πιέ, να τα διαλύσει. Μια χαβούσα νερό να πιει εν φάση αυτό δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλό είναι. Μιλάμε για το κρέα σε ώρα και αυτό το λουλουδικό μου έχει πάει στη μύτη με το άρωμα του. Και το πάλι, αλλά εντάξει. Δεν μπορώ να το ξαναμυρίσω, συγγνώμη. Λοιπόν, λουλουδικό. Α, παπα, πολύ ωραία. Τώρα μπορείς να ολοκληρώσεις. Ευχαριστώ. Ξέρω για να έχεις την τελεκαπίνα που έκανε την παρέμβαση ο Νίκος γιατί θα σου πω στη μύτη. Κάντε ένα σέντρο, ξέρω για να ξεχωριστούμε πάρα πολύ. Μ' αρέσει που είσαι στο πνεύμα έτσι και στο κλίμα. Δεν έκανα τίποτα. Εντάξει, αφού δεν έφερες ένα αυτό να μας μυρίσει ένα τέτοιο. Ναι. Εγώ φταίω τώρα. Έλα να τελειώνουμε. Λοιπόν. Γι' αυτό θα φέρω εγώ την άλλη εβδομάδα. Ασθενείς με ουρικό οξύ, επίσης θα πρέπει να προσέχονται την κατανάλωση τέτοιων μικρών ζώων αρνιού ή κατσικιού και λόγω των κορεσμένων λιπαρών που περιέχει θα αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων. Άτομα με ιστορικό ειδικά καρδιοπαθειών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην κατανάλωση των συγκεκριμένων κρεάτων. Δεν λέμε όχι στο να φάμε ένα τέτοιο κρέας μία φορά στις τόσες. Λέμε όχι όμως στην τακτική του κατανάλωση. Κάθε εβδομάδα. Και στην υπερβολική του κατανάλωση, ακόμα και μία φορά στις τόσες. Είναι υπερβολή, κακά τα ψέματα. Δεν είναι ένα κρέας το οποίο θα μας προάγει την υγεία μας. Μάλιστα. Ωραία. Νίκη Ανδρουλάκη στην Ανδρέα Παπανδρέου 36 στον πρώτο όροφο και στο τηλέφωνο 2810-45-303. Επίσης Ανδρουλάκη diet papakiyahoo.gr για τις ερωτήσεις, απορίες σας και τις πληροφορίες που θέλετε να πάρετε. Να ξανά, όχι αυτή την Παρασκευή. Στο κρατήσουμε για έκπληξη. Αλλά την επόμενη Τετάρτη θα τα πούμε με τα μέσα. Πολύ ωραία. Και αυτή τη φορά θα έχουμε και φαγητό. Μην το κάνεις αργά, κλείνουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε εμείς ξανά αύριο Πέμπτη, 5 ώρα ξέρετε γνωστά. Γεια. Ζουμπούλι μου, ανοιξιάτικο.